τις 31 δεκάτου, είμαστε σίγουροι ότι με την αύξηση κεφαλαίου που θα γίνει και το ξεκλείδωμα, όπως είπα, της χρηματοδότησης για την έναρξη των εργασιών του νέου κτηρίου της ΙΒΕΛ μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα είναι έτοιμη, όπως θα είναι έτοιμα και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να κάνουμε για να πάμε στα παράγωγα του μελιού και όχι μόνο στο μέλλον. Μιλήσαμε για τη μετατροπή της ΙΒΕΛ. Μιλήσαμε τότε ότι από ΕΠΕ θα γίνει ανώνυμη εταιρεία. Έγινε. Μιλήσαμε για τη χρηματοδότηση και τις νέες εγκαταστάσεις. Προχωράμε. Μιλήσαμε για προθετικές κινήσεις, για την αύξηση όχι μόνο του πελατολογίου, αλλά και την ανάπτυξη, την προώθηση του brand name του το λογότυπο, δηλαδή την εταιρική μορφή της εταιρείας μας, την εταιρική μορφή της υπόστασης μας ως εταιρεία, για να μπορούμε να έχουμε πελατολόγιο και αυτό σκόπο. Μην περιμένετε απόψε να σταθώ στο αν αυτά είναι αλήθεια ή αν είναι ψέματα. Γιατί τιμώ ιδιαίτερα τον καθένα σας προσωπικά, όπως και τον εαυτό μου πρωτίστως, γιατί αν δεν τιμάστε τον εαυτό σας, όπως και εμείς και τους υπόλοιπους. Να μπω στη διαδικασία να εξηγήσω αν αυτά που λέω είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Υπάρχουν δημόσια έγγραφα, υπάρχουν αποφάσεις, δόξα τω Θεώ έχουμε λάβει και τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης, υπάρχουν εφέκτη δημοσιευμένα, τα γνωρίζετε. Πώς θα τα γνωρίζουμε, ρε πρόεδρε? Μας τα άρχισε να τα γνωρίζουμε. Εδώ, γιατί τώρα μας τα δείχνει σε δύο χαρτιά. Ένα δημοσιευμένα, μην κάθεμαστε και παρακολουθούμε εμείς τι γίνεται. Δεν όφιλε σαν πρόεδρε τόσο καιρό να μας έχει ενημερώσει. Έχουμε ολοκληρώσει ένα και έχουμε προχωρήσει σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Πάρα πολύ δύο σημαντικές κινήσεις. Όπως είπα, επαναλαμβάνω, πρώτον, να γίνει επιχείρηση νόμιμη, ανώνυμη εταιρεία. Και δεύτερον, να προχωρήσουμε στην χρηματοδότηση της νέας βιοτεχνίας. Αυτό είναι μια κατάκτηση. Έγινε με πολύ κόπο. Έγινε με πάρα πολύ κόπο. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε να ολοκληρώσουμε μετά από αυτά τα που είπαμε δύο πολύ σοβαρές εκκρεμότητες. Η πρώτη είναι να ολοκληρώσουμε μέχρι την 31 δεκάτου του 2013, ενώ του Οκτωβρίου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Και δεύτερον, από 1η Νοεμβρίου να προχωρήσουμε στην επένδυση για τα νέα βιοτεχνία της ΙΒΕΛ. Είναι πρωταρχική στόχη και οι δύο. Ξαναπέστε, πρόεδρε. Δύο στόχοι πρωταρχικοί. Ο ένας είναι να ολοκληρώσουμε μέχρι την 31 δεκάτου του 2013, ενώ τώρα, στις επόμενες ημέρες, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Και δεύτερον, από 1η Νοεμβρίου, να προχωρήσουμε στην έναρξη των εργασιών. Γιατί δεν βάζετε πρώτο στόχο να έχει την υποχρέωση? Δεν έχουν τελειώσει. Αυτό είναι ο πρωταρχικός. Πέρα από αυτού του στόχου. Ο πρώτο και φυσικά είναι η αυτοπληρωμήση. Άφησε με το γενικό κεφαλαίο, ρωτάτε ποιο θέλει άφησε με το γενικό κεφαλαίο. Μπορεί να μην θέλει κανένα, το συζητήσω. Για ποιο να απόψει. Μπορεί να μην τα φύγετε. Τον άλλο πράγμα. Πρόεδρε, η άφηση με το γενικό κεφαλαίο για την οποία μιλά είναι αυτή η οποία μα εντάσσει στο πρόγραμμα ή για μια μιλάμε. Διευκρίνηση. Να τελειώσουν και να με ρωτήσουν. Δεν γίνεται έτσι. Δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για να γίνεται κατανοητό. Δεν γίνεται κατανοητό. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρέπει να μιλάς. Πρόεδρε, είναι η άποψη του ελληνικού κεφαλαίου με την οποία μπήκαμε στο πρόγραμμα. Ερώτηση. Για αυτή μιλάτε, μιλάς, πρόεδρε. Δεν τελειώσω. Δεν νομίζω ότι σου ζητάω κάτι το πυροπολικό. Διευκρίνηση ζητάω. Να τελειώσω. Αν μην τελειώσω. Τελείωσε. Μα δεν γίνεται συνέχεια. Να τελειώσει και πέρα από το πρόεδρε. Πρόεδρε, μιλά, αλλά. Πέρα να μπούμε στο πνεύμα σου για να μπορούμε να κατανοήσουμε. Κάνω την χάρη. Το λέω σε πολλέ γενικέ συνελεύσει. Μην με λε, πρόεδρε. Λέγε με μήκο να στην παρούσα φάση στον πρόεδρε. Νίκο, έξω από όλα αυτά. Έξω μπορώ να σε πω Νίκο. Εδώ μέσα είσαι ο πρόεδρε. Προσέξτε, εδώ θέλω να με Νίκο. Γίνεται. Όχι.
Άστα, δεν είναι για μένα. Για εδώ μέσα είσαι ο πρόεδρος. Νότι αυτό είναι πάγιο του. Η ουσία, πέρα από τους στόχους πρωταρχικούς, που σημαίνει ανάπτυξη, είναι η αποπληρωμή σας. Είναι το απόλυτο βέβαιο και η απόλυτη σιγουριά. Πέραν αυτού, τα χρήματα των κόμπων σας, τους οποίους και προσωπικά και ως Δημοτική Αρχή σεβόμαστε, τιμώ και τιμούμε, θα τα λάβετε και θα τα λάβετε άμεσα. Γνωρίζω πως είναι να δουλεύεις, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, όχι μόνο εγώ, και στο τέλος του μήνα να μην έχεις να καλύψεις τις υποχρεώσεις, να μην έχεις να πάρεις για σας ζάχαρη ή να μην έχεις να πληρώσεις το ρεύμα σου. 3 χρόνια πρόεδρε δεν έχουμε να πάρουμε ζάχαρη. 3 χρόνια. Και αναγνωρίζουμε την υπομονή σας και ευχαριστούμε για τις αποφάσεις τις οποίες ως γενικές συνελεύσεις έχουμε λάβει εδώ μέσα. Προχωράμε. Ναι, δεν εισπράττουμε όπως δεν εισπράττει και το σύνολο των επιχειρήσεων όλων του τόπου. Αύξηση υπάρχει, ίσπραξη δεν υπάρχει. Αυτό την έσπραξη που θα θέλαμε να έχουμε. Θεωρείτε ή θεωρώ εγώ προσωπικά για εσάς ότι είστε σε άλλη πραγματικότητα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να πει ότι η ΒΜΕΡ, η εταιρεία μας δηλαδή, θα έπρεπε να είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες εταιρείες που δεν εισπράττουν ή έστω από το γραφείο του Γιώργου του Κυρίτση που είναι απέναντι, που δεν εισπράττει ή που δεν έχει δουλειά, ή της Ευτέρπης, ή της Ευτυχίας, ή του Γιάννη, ή του Αλλού Γιάννη. Δεδομένου ότι πρέπει να εισπράξουμε, αλλά παράλληλα και να διατηρήσουμε τους πελάτες μας, γι' αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε με κάθε νόμιμο τρόπο. Πάνω απ' όλα με ανθρώπινο τρόπο. Γιατί αυτοί μας χωστάνε, είναι πέραν των μεγάλων, δεν θέλω να πω ονόματα, θα τα πούμε μετά, είναι και οι διπλανοί μας, είναι και οι υπόλοιποι που χρωστάνε, αδέρφια μας, ξαδέρφια μας, γειτονές μας, συνδημότες μας, οι οποίοι και αυτοί παλεύουν, όπως παλεύετε κι εσείς, όπως παλεύουμε κι εμείς και επαναλαμβάνω όπως παλεύει όλη η κοινωνία. Όσον αφορά το εξώδικο που στείλαμε, σε μεγάλη εταιρεία, όπως το γνωρίζετε, γιατί σας απεστάλλει μαζί με την πρόσκληση. Έγινε για να εισπράξουμε και για να εισπράξετε εσείς τα ποσά που σας αναλογούν και έγινε συνειδητά, γιατί το ύψος οφειλής ήταν μεγάλο αφενός και αφετέρου είναι μια μεγάλη αλυσίδα η οποία δεν είναι ντόπια και μπορεί με αυτή την πίεση πια και ήδη έχουμε τα αποτελέσματα από χθες και σήμερα, είμαστε μια συνεννόηση, θα πούμε μετά, μόλις κλείσουμε οι κάμερες, για να μπορέσουμε να διευθυντήσουμε αυτή τη μεγάλη οφειλή. Στόχος μας, πέραν αυτού του εξοδίκου, δεν είναι να διεκδικήσουμε και πρόταση της Δημοτικής Αρχής και του 52% που συμμετέχει, είναι να μην πάμε, και δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα, να πάμε με εξώδικα, σε να μπορέσουμε να εισπράξουμε από δικές μας γειτονικές ή γειτονιάρουσες επιχειρήσεις που είναι, επαναλαμβάνω, ξαδέρφια μας, συγγενείς μας, συνδημότες μας και είναι μικρές. Εάν θέλετε να πάμε έτσι, να πάρουμε απόφαση μετά. Άποψη δική μας είναι. Αν πουλήσει τα πέντια, πάω. Αν τα έχουν τα πέντια καβάτσα, πάω. Εμείς δεν θέλουμε. Αν πουλήσει, πάω. Δεν αξίζουν τέτοιες μεταχείρισεις οι επιχειρηματίες μας και οι οικογενειακές επιχειρήσεις να πάνε με εξώδικα. Όπως δεν αξίζετε κι εσείς να είστε μη αποπληρωμένοι στα οφειλόμενα ποσά. Και εμείς που θα πάρουμε φυλακή, τι γίνεται. Θα το πάρουμε, όπως είναι εδώ. Πάρουμε.